να εράσουν να αλλάξω. Έχουμε φτάσει στην Πάρο. Αυτό. Πολύ ωραίο το λιμάνι. Εμείς διαλέξαμε την Άξο που δεν έχει πάει καμία από τις δυο μας να Άξο. Το υπέροχο θαύμα, το έφτιαξες μόνη σου. Με τα χεράκια. Τι έχει? Σκότα παπαντοπούλου χωρίς ζάχαρη, ταχύνη, βέρκα, κρεμμέλι, τι καρύμι. Είναι τέλειο. Έτσι να πέσω μέσα στη πισίνα. Με πισίνα πρώτα. Για αρχή, για ζέσταμα. Και αναλόγως, άμα δούμε ότι είμαστε πολύ πτώματα, θα μείνουμε στην πισίνα. Αλλιώς θα πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία θέληση που μας έχουν πετύχει εδώ. Ναι, όταν έχεις έρθει διακοπές και το κορίτσι σου. Γυμνάζεται ακόμα και εδώ, ρε φίλε. Πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ καύσωνα. Εμείς κάνουμε τη βουτίτσα μας την όμορφη στην πισίνα. Πήραμε και έναν μικρό υπνάκο, εγώ τουλάχιστον. Η Μαρία δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Ζόμπι. Και τώρα πάμε στην υπέροχη παραλία του Αγίου Προκοπίου. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι υπέροχη, αλλά έχουμε ακούσει ότι είναι μία από τις καλύτερες της Ευρώπης, παιδιά. Περάσαμε όλα τα εμπόδια. Του κόσμου. Φάγαμε τη ζέστη του αιώνα. Περπατήσαμε πολύ. Δεν είχαμε νερό. Είχαμε λίγο νερό τύπου κάτουρο. Μπράβο. Όλα αυτά γιατί. Άξιζε τον κόπο. Για να έρθουμε εδώ σε αυτήν την μοναδική παραλία του Αγίου Προκοπίου, που είναι τεράστια. Έχει πολύ μεγάλη έκταση. Και είναι πάρα πολύ ωραία τα νεράκια της. Πάρα πολύ. Και κρύα, παιδιά, κρύα νερά. Ωραία. Σαν να μπαίνει σε ποτάμι, καθαρά. Αυτό νομίζω είναι ο παράδεισος. Θα κάτσουμε εδώ μέχρι... Θα γυμνάσουμε απίστευτα πολύ. Σε φάση να τρώμε ανθρώπους. Και μπορεί να φάμε για ανθρώπους, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, υπάρχουν πολλοί εδώ. Τώρα είναι αργά. Μπαίνουμε, γνάμε με το νεράκι στη θάλασσα. Και ξαφνικά αρχίζουμε και τραγουδάμε. Στον αδερφό μου βάλαν χειροπέδες. Και αρχίζει η Μαρία μόνη της και λέει στον ξαδερφό μου, στο θείο μου, στον μπατζανάκι. Και τρώμε πάλι, προσπαθούμε όχι τον αγλέωρα, είμαστε ταπεινές. Έχουμε πάρει λατρεμένους κολοκυθευτές, πατατούλες, μπατζαράκια. Θα χορτάσουμε, θα πάρουμε κι άλλοι γουρούνες. Φάγαμε τον αγλέωρα! Περπατήσουμε μισή ώρα. Θα χωνέψουμε όμως, έτσι. Ναι, ωραίο θα είναι. Θα είναι πολύ επικοδομητικό. Και ακόμα και στις διακοπές πρέπει να γυμναζόμε. Εντάξει, μιλάμε εμείς τώρα που ένα κιλιακό με το ζόρι τον κάναμε σήμερα. Πόσους έπρεπε να κάνουμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ έκανα μισό κιόλας, να σου πω. Να σου πω κάτι, εκεί στην πισίνα κάναμε και πολύ γυμναστική. Ναι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, αριστερά δεξιά. Όπως λέει ο FY. Πάνω κάτω. Κάθε φορά που θα λέω πάνω. Θα σηκώνω στο λόγο πάνω. Όντως θα το έκανε. Όχι ρε, απλά είναι τόσο βλακή που θέλω να το ακούσω. Κοίτα τι ωραία που είναι. Παιδιά, κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Δεν φαίνεται τώρα με το κινητό, αλλά είναι πανέμορφο. Πάνω σηκώ. Ναι, το βλέπω. Τι βλέπω ρε. Κάνεις σπαγκάτο, παιδιά, γιατί το 2021 το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχετε είναι να ανοίγετε καλά τα πόδια σας. Ποιότητα, πάνω απ' όλα ποιότητα. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover. Λαμπό! Είμαστε εδώ, στη στάση του λεωφορείου. Έτοιμες να βγούμε την πρώτη μέρα στο νησί. Oh yeah, με πολύ. Νιώθω έτσι πολύ ωρεξάτη, γιατί έχω κοιμηθεί και ώρες ατελείωτα. Γύρας! Γεράσαμε οι κακομοίρες. Όχι, εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Είμαστε... Θα κοιμηθώ στο πρώτο ποτό, πιστεύω. Να δούμε πόσα ποτά θα αντέξουμε. Δεν έχει καθόλου κόσμο, παιδιά, μην έρθετε. Κοιτάξτε εδώ ένα πεδωμάνι τώρα. Τα μωράκια είναι τώρα κόσμο. Είναι κάποιος κόσμος. Από εδώ το καλύτερο πρέπει να είχαμε έτσι. Έλα να σε βγάλω κι εγώ να δείξω στον κόσμο τι μουσκείς. Είμαστε εδώ. Πανέμορφη. Στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο. Τον αέρα μου να αλλάξω.
ρε. Τι. Δεν είχε καθόλου κόσμο. Και μου έλεγε η Μαρία, νέκρα παιδιά στην Άξο, νέκρα, γιατί εκεί πέρα που πήγαμε στην Μπορουτάρα δεν είχε τον πολύ τον κόσμο και ήρθαμε στο πεζόδρομο και εδώ τον έχει τον πολύ τον κόσμο. Θέλουμε να πούμε ότι είμαστε βαθιά συγκινημένες, εγώ τουλάχιστον, γιατί έχω πολύ καιρό να έρθω έτσι σε ένα τόσο όμορφο νησάκι με την πολύ όμορφη παρέα της φίλης μου, της Μαρίας, της αδερφής μου, της μάνας μου, της κόρης μου, της θείας μου, της νονάς μου, της γιαγιάς μου, τζανάκι του ξαδέρφου, νονάς μου. Αυτό. Πάμε να πιούμε. Γιατί πήραμε τα πρώτα ποτά. Δεν θα υπάρξουν δεύτερα γιατί είμαστε γριές και θα μαζευτούμε νωρίς σπίτι γιατί θέλουμε να φάμε αυτό το πρωινό. Οπότε θα σας δείξουμε αυτά. Ωραία η γρανίτα μας. Είναι γρανίτα. Εδώ δεν ξέρω αν έχει, αλλά η γρανίτα καλή. Τι είναι μαργαρίτα. Πρέπει να έχει λίγο ποτό. Έχει λίγο έτσι ποτό μέσα στη γρανίτα. Έτσι ένα τσιγκ. Εγώ πήρα πολύ κρασί, θα το πιω όλο. Είμαστε μόλις 26 χρονών, μην πω 21. Μην πεις 27. Τέλος πάντων, είμαστε μικρά κοριτσάκια ακόμα, αλλά έχουμε γεράσει. Μινάκια. Δεν αντέχουμε άλλο, τα αποτελέσματα πάμε από εκεί. Πάμε και δεν πάμε. Γίνεται χαμός για στην Άξο, είναι πολύ σέφρενα τα πράγματα. Ναι. Εμείς πάμε να κοιμηθούμε γιατί είμαστε πτώματα από το ταξίδι και από όλα. Ναι, σήμερα θα κοιμηθούμε, αύριο θα χαρτάρουμε. Θα δούμε, δεν σας υποσχόμαστε. Σημασία έχει ότι στον Μπόσα και σε αυτή τη διεύθυνση που πήγαμε ήταν έτσι χαλαρά. Και πιο πέρα μπορούσατε να δείτε και μη χαλαρά πράγματα. Αν θέλετε να κάνετε όρθιοι και να περιμένετε το ποτό σας, θα μπορούσατε να το κάνετε. Μπράβο, εμείς θα πάμε και αύριο από πολύ νωρίς για να είμαστε σίγουροι ότι θα χαρτάρουμε. Πάμε να πάρουμε ταξάκι. Ναι. Να κοιμηθούμε. Μας. Ναι, 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 I miss the bed. Good night. Good night. Arrivederci. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Δεύτερη μέρα στην Άξο, φίλες και φίλοι. Ένα έχω να σας πω, Παναγιά μου, πως είμαι έτσι με τη μάσκα και τα φουλάρια ταυτόχρονα. Φάγαμε, ξυπνήσαμε. Είμαστε ντυμένες και έτοιμες για να πάμε για μπάνιο. Πάμε, πού πάμε? Πάμε Πλάκα, στην Άξο. Πλάκα, Άξο. Δεν έχουμε ξαναπάει, αλλά μας είπαν ότι Γιάννα, Άγιος Προκόπιος και Πλάκα είναι οι καλύτερες παραλίες. Οπότε είπαμε να γυρίσουμε πρώτα τις καλές και μετά να πάμε και λίγο στους πλεμπέιζ, παιδί μου. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover. Και με το μαράκι μου από αυτό το υπέροχο, υπέροχο μέρος. Οπωσδήποτε να έρθετε σε αυτό το σημείο. Και μόλις πέρασε ένας Jimi Hendrix. Πώς θα τον χαρακτήρα. Ο Jimi Hendrix. Έχουν εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο ταβερνάκι που είναι δίπλα στο Ηλιο Βασίλεμα. Έχουν βιολιά και κάθεται και τρώνε με τα βιολιά. Αλλά εγώ άκουσα πολύ κλασική μουσική στις πέτσες, οπότε θέλω κάτι λαϊκό, ελληνικό. Εδώ λοιπόν που είμαστε, στην Πλάκα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ήσυχα ταυτόχρονα και ζωηρά. Και εμείς εκεί που καθόμασταν δεν είχε πολύ κόσμο, ήταν πολύ χαλαρά. Τώρα πάμε να φάμε. Πάμε για μαμ. Food is a great thing. Είμαστε εδώ στην πανέμορφη Πλάκα και πήραμε τέλεια, τέλεια φάβα και ντολμαδάκια που συζητάμε ότι θα μπορούσαν να βάλουν 2-3 περισσότερα γιατί είναι πάλι 7 και δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε πάλι στη μέση όπως θέλαμε. Ακριβώς. Είμαστε εδώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στην Πλάκα που είναι έτσι μέχρι και κλειστά και φτάνουν τα τραπεζάκια μέχρι και τη θάλασσα κάτω. Μανώλη ταβέρνα. Στου Μανώλη η ταβέρνα έπεσε μια ντουφεγιά. Πά! Μέρα κόσμε. Πάμε για πρωινό. Μαλή έχει φτάσει καρεδάκι, τέλειο, καταπληκτικό. Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Let's go to eat. Πόσες ώρες είμαστε εδώ? Είμαστε πολλές ώρες. 5-6 ώρες. Έχουμε κάνει μπάνια, έχουμε κάνει βουτιές, έχουμε κάνει φωτογράφια. Έχουμε ξανακάνει βουτιές. Έχουμε όλο τον κόσμο. Κοιμήσαμε. Εγώ σίγουρα θα κάνω όλο δέρμα. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα. Και αύριο είναι η τελευταία. Πάμε να αλλάξουμε λίγο μαγιά και να πούμε να πάμε. Είναι μια πολύ ωραία ταβερνούλα. Έβαλα κάτι απλό καθημερινό μετά τον μπάνιο. Και βγήκα τη Μαρία και προχωράμε και περνάει ένα μάξι και μας κάνει girls με δύο τυπάκια μέσα
Δεν ξέρουμε τι ηλικίες, αλλά μου φάνηκαν 15χρονα οριακά. Τι συμπεριφορά ήταν αυτή. Τι μας άρεσε. Και τι φωνάξαμε πολύ όριμες εμείς. Και κάτσο. Μα και κάτσο, το παίξω με ταλίδες. Πώς βρίζουνε στα ρώσικα. Και να έχω. Ερώτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα εδώ στον Άγιο Προκόπιο. Για να είναι traditional family tavern και θα πάρουμε ό,τι δεν έχουμε φάει όλο αυτό το διάστημα. Δεν χρειάζεται να ξέρετε. Τα ξέρετε γιατί θα σας τα δείξω εγώ όλα. Μια φορά το χρόνο να τρώμε κάτι που τον υπόλοιπο τρώμε χρόνο δεν τρώμε, δεν μας πειράζει. Όχι. Με κοιτάνε όλοι σαν να είμαι η θεία μου από το Σικάγο. Η θεία σου ή χίπισσα. Μόνο χίπισσα δεν θέλω. Και πάνω πολύ αγαπώ το παραγγείλουμε ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται τελικά. Τα πάνε. Δεν χρειάζεται τελικά. Τα παραγγείλουμε, δεν ακούτε. Τίποτα δεν θα παραγγείλουμε. Αυτά φτάνουμε. Μας φέρνει και το κολοσσόριο. Καμπουκοφό στο ψωμί. Για είναι τέλεια, είναι τέλεια. Αυτή είναι τα βερνούλα, πολύ ωραία. Τους points. Και ετοιμαστήκαμε, φτιαχτήκαμε και είμαστε έτοιμες να πάρουμε το λεωφορείο εδώ στο Μπάστο Station. Να πάμε πού? Να πάμε κέντρο επιτέλους, να πάμε στο κέντρο της Νάξου. Στην Πάρο και στην Αξό, τον αέρα σου να αλλάξω. Και το μαράκι, sick and sexy. Του Αιγαίου τα νερά, μες του Αιγαίου τα νερά. Και τι τραγουδούσαμε τώρα, ποια είναι η επιτυχία αυτού του καλοκαιριού? Το καλοκαίρι μου αρέσει, κόλυπα. Κοιτάξτε εσύ και αριστερά δεξιά, μήπως βρούμε τίποτα άδειο αρχικά. Εδώ στην Άξο δεν έχει πολύ κόσμο, όπως βλέπετε. Όταν μου το λέει τώρα κανένα χρόνο. Όταν ήρθε με τη Μαρία έλεγε, ω, δεν έχει πολύ κόσμο η Άξο. Έχεις πολύ ωραία κόπα. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε να κάτσουμε. Εκεί που ήμασταν, εκεί, εγώ δεν πάω εκεί, θέλει εμβολιασμένο. Θέλει εμβολιασμένο μέσα στο χώρο. Εγώ είμαι εμβολιασμένο, εντάξει, αμπόλιαστε, αφήστε με. Θέλει όμως εμβολιασμένο μέσα στους χώρους, στους εξωτερικούς εγώ χώρους. Εγώ θέλω να κάτσω μέσα, εντάξει. Δεν θες μέσα, παράτα μας. Έξω παιδιά κάθονται περισσότεροι, όλοι βασικά, και μέσα μόνο εμβολιασμένοι. Πού είναι το νόμο. Σιγά το χώρο που είχε τους έξω. Τρία τραπέζια. Πέντε τραπέζια. Πάμε να βρούμε ένα μεγάλο χώρο να γουστάρουμε. Θέλω να πλωθώ. Πάμε προς το κλαμπ να δούμε πώς χτίζονται. Έχω εκτόπιση. Ωραία, πάμε να βρούμε και εννοείται ότι σας ενημερώσουμε για το πλακάτι. Εννοείται, ξέρουμε πόσο πολύ αγχώνεστε για το αν έχουμε βρει να κάτσουμε. Είναι πολύ αγχωτικό. Θέλω λίγο να δείτε μια ωραία σειρά εδώ στο Μιλκάτο. Εδώ το Μιλκάτο μάλλον είναι για παγωτά. Μάλλον, δεν είσαι σίγουρη. Μιλκάτο. Τους βλέπεις όλους με παγωτά, αλλά ρωτιέσαι. Γεια σου, blog της Ανίτας. Πώς περνάμε? Τέλεια. Τελευταία μέρα εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία μέρα. Είναι πολύ ωραία μέρα. Είναι τέλεια μέρα. Είναι επικοινωνιακή. Πολύ επικοινωνιακή. Έχουμε έρθει σε ένα τέλειο μαγαζί. Το μαγαζί λοιπόν το λένε Gemma. Και πρέπει οπωσδήποτε αν έρθετε εδώ να έρθετε σε αυτό το τέλειο μαγαζί. Τι πίνεις? Πίνω Cosmopolitan, μπανάτε μάθε. Τέλειο. Είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ. Όσο έχουμε πάρει δεύτερο σπίρο τώρα. Το πέτυχαν. Το πέτυχαν πολύ. Και φυσάει και πολύ, είναι έτσι αέρινα, είναι πάρα πολύ κεντρικά. Φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα στο νησί, δεν θέλουμε να φύγουμε. Ναι, ναι, τώρα δεν θες, τώρα δεν θες, τώρα σ' άρεσε. Παιδιά, είναι πολύ όμορφη η Νάξος. Γιατί σ' αρέσει τόσο πολύ τώρα, έτσι ξαφνικά. Ήταν οι παραλίες. Έτσι ξαφνικά. Τώρα κάνουμε μια βολτίτσα εδώ στα πολύ ωραία στενάκια που έχει ένα ωραίο κλαπ το Ocean. Δεν πρόκειται να κάτσουμε. Θα πάμε να κολλήσουμε κορονοϊό, θα γυρίσουμε, δεν είναι κάτι. Δεν θα κολλήσουμε τίποτα, θα είμαστε προσεκτικοί. Θα βάλουμε μάσκα τώρα. Εννοείται, στο crowd. Κατευθείαν. Εμείς για εσάς πάμε για να το δείτε εσείς, όχι εμείς. Μην αγχώνεστε. Πάμε λοιπόν και τα λέμε. Α! Κουτουλίδι τρελό. Τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, όλοι να ξέρουν. Πάλι να ξέρουν. Η Ανίτα είναι πιο εκπληκτική, θα έλεγα. Η Τσούπερ που έχω γνωρίσει από κοντά. Η πιο όμορφη. Ναι, η πιο όμορφη. Ναι, οι δύο πιο όμορφη. Άσχετη. Άσχετη. Που μου είπανε παιδιά ότι η Μαρία είναι δεύτερο πρόσωπο. Δεύτερο πρόσωπο. Η Μαρία δεύτερο πρόσωπο. Πρώτα είναι η Μαρία. Για όλοι να έξω εδώ χαμός. Μορτάρα.
λατρεμένα, ήρθαμε και στην πανέμορφη πορτάρα που τη βλέπετε τώρα από το πλάι εσείς, αλλά θα σας τη δείξω εννοείται, έχω βάλει πλάνα και αεροπλάνα εδώ. Εμείς πήγαμε το πρωί, σηκωθήκαμε, πήγαμε σε μια πολύ έτσι, κοντινή στο λιμάνι καφετέρια να φάμε, πιούμε κάτι για να ξυπνήσουμε και 6 ώρα παίρνουμε από εδώ το καράβι με Blue Star Ferries, ξαναταξιδεύουμε για να έρθουμε στην Αθήνα. Οι διακοπές μας δυστυχώς τελειώνουν εδώ. Αυτό το παιδάκι τρέχει επικίνδυνα προς την κατηφόρα. Να πούμε ότι περάσαμε την πέρα. Να πούμε ότι πρέπει να πάρουμε όσες στιγμές μας δίνει αυτή η ζωή. Να ζούμε το τώρα, να μην σκεφτόμαστε το σε 10 μέρες, σε 1 μήνα, σε 3 μήνες. Γενικά να μπορούμε να προσπαθούμε όσο και αν είναι σκατά τα πράγματα, γιατί έχουμε περάσει δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα. Σαν χώρες, σαν άνθρωπο, πόντα, σαν οτιδήποτε. Να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε τις σχέσεις και να διασκεδάζουμε το πόρμα. Διασκεδάσουμε. Δυστυχώς και τότε δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Ναι, εστιάζα. Και ό,τι δυσκολίες. Και να μην κρατούμε στον αγαπάμε. Να μην κράζουμε ένα στον άλλο, παιδιά, τόσο εύκολα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και να μην κρίνουμε τόσο πολύ. Γενικά θα το κάνουμε σε ένα βίντεο τι δεν πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Στιγμή δεν σκεφτήκαμε. Για όσοι δεν έχετε έρθει να ξαναρχτείτε οπωσδήποτε. Σας φιλώ και θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye! Tarde va.